Βρισκόμαστε εδώ σήμερα σε κινητοποίηση η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών και Σωματεία Εργαζομένων το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της επίσκεψης της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας της κ. Γκάγκα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Βρισκόμαστε εδώ να διαδηλώσουμε και να αναδείξουμε τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία της πόλης. Έχουμε μπαράζ μετακινήσεων γιατρών από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για να καλύψουν τα τεράστια κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία της περιφέρειας, ουσιαστικά ανοίγοντας τεράστια κενά και στα νοσοκομεία εδώ της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας, εξουθενώνοντας ακόμα περισσότερο το ίδιο εξουθενωμένο προσωπικό και μειώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Πόσο μάλιστα τώρα που βλέπουμε το κύμα της πανδημίας, το έκτο κατά σειρά, να φουντώνει, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να λειτουργήσει το τουριστικό κεφάλαιο. Ζητάμε, απαιτούμε αυτή τη στιγμή να σταματήσει το μπαράζ μετακινήσεων των γιατρών προς την περιφέρεια. Απαιτούμε εδώ και τώρα να γίνουν άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν όλα τα κενά στους οργανισμούς και να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν για την υγεία του πληθυσμού. Απαιτούμε να γυρίσουν όλοι οι συνάδελφοί μας που είναι σε αναστολή εργασία στη δουλειά. Απαιτούμε να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι όλων των ειδών, γιατί είναι προσωπικό το οποίο έχει και εμπειρία και είναι και αναγκαίο για τα νοσοκομεία μας. Απαιτούμε να γίνει γενναία κρατική χρηματοδότηση, να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση για την υγεία για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Από το Σωματείο Εργαζόμενων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, σήμερα κληθήκαμε εδώ να πραγματοποιήσουμε μια δράση στο κάλεσμα που έκανε η διοίκηση του νοσοκομείου της αναπληρώτριας υπουργού της κυρίας Γκάγκα για να δει το ασφαλές νοσοκομείο και πώς αυτό λειτουργεί. Το Σωματείο Εργαζόμενων του Νοσοκομείου όμως πήρε απόφαση ότι δεν πρέπει να περάσει έτσι αυτή η επίσκεψη, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία της διαμαρτυρίας, να εκθέσουμε τα προβλήματα που δεν είναι και λίγα. Λοιπόν, το πλαίσιο στο οποίο το Σωματείο Εργαζόμενων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου συμφώνησε είναι αυτό και αυτό θα διαβαστεί. Ενώ η κυβέρνηση προσπάθησε να τερματίσει την πανδημία καταργώντας κάθε μέτρο ελέγχου και προστασίας, εκτός βέβαια αυτό της ατομικής ευθύνης για να διασφαλίσει τη συνέχιση της κερδοφορίας των μεγαλοξενοδόχων, η πανδημία από την πλευρά της δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της κυβέρνησης και δεν έδωσε τέλος στον εαυτό της. Βρισκόμαστε 2,5 χρόνια μετά την εμφάνιση της πανδημίας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας μετράει τις πληγές του. Με δομές που για όλο το διάστημα μετατράπηκαν σε μιας νόσου, τώρα καλούνται να ανταποκριθούν στις ολοένα και αυξημένες ανάγκες του λαού με εργαζόμενους εξουθενωμένους και απαξιωμένους. Ο αγώνας να μην περάσουν οι αντιδραστικές πολιτικές για νοσοκομεία επιχειρήσεις είναι αγώνας που αφορά όλους. Είτε πρόκειται για εργαζόμενους και συνθήκες εργασίας, ακόμα και για όσους πιστεύουν ότι τρύπωσαν κάπου και θα μείνουν αλόβητοι, είτε για τον λαό που μαζί με τους απλήρωτους λογαριασμούς θα τσαλακώνεται καθημερινά στην αναζήτηση γιατροπορίας. Ζητάμε άμεση προκήρυξη των 32 θέσεων νοσηλευτών ΜΕΘ, άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, επιστροφή των εργαζόμενων σε αναστολή, 13ο και 14ο μισθός, αυξήσεις στους μισθούς για να αναπληρωθεί μέρος των απολειών μας, αξιοπρεπείς αποζημιώσεις σε εφημερίες και εξαιρέσιμα.